λέει ο κύριος Δινόπουλος. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ότι θα ζητούσε με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας εκλογές, γιατί θεωρεί ότι αν βγει Πρόεδρος Δημοκρατίας, όποιοι βουλευτές ψηφίσουν για να βγει με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι σαν να λένε να συνεχιστούν αυτές οι μνημονιακές πολιτικές, το είπε από τον περασμένο Ιούνιο, μετά τις ευρωεκλογές. Δεν είδαμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση με τις αγορές, με τα spread, με τα χρηματιστήρια κλπ. Δεύτερο, το πρόγραμμά του των πρώτων μηνών, το άμεσο πρόγραμμά του, που είναι πρώτο τμήμα από το συνολικό πρόγραμμα της τετραετίας, το ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Δεν είδαμε τέτοια αναστάτωση. Την αναστάτωση, ξέρετε πότε την είδαμε, κύριε Χατζηνικολάου? Όταν έκαναν τα ταξίδια στην Μέρκελ, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, έλεγαν ότι διώχνουν την Τρόικα, έλεγαν ότι σταματάνε τα μνημόνια, έλεγαν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το βάλουν στην πίσω θέση, στο Πόρτ Μπαγκάζ, δεν θυμάμαι τι έλεγαν. Και μετά είπαν και ξείπαν και κυνήγαγαν σε όλη την Ευρώπη την Τρόικα, μπας και τη συναντήσουν και να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολιτική αβεβαιότητα που δημιουργεί και άλλα πράγματα. Το success story, οι επιτυχίες και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Δεύτερη επισήμανση που ήθελα να κάνω, κοιτάξτε, θα δείτε. Με το κλίμα του φόβου είναι απαράδεκτο. Το αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων, που είπαμε, δεν σημαίνει ούτε φιλιστέους, ούτε φαρισαίους, ούτε τίποτα. Σημαίνει ότι ο Σαμαράς βλέπει ότι χάνει τις εκλογές ή πολύ πιθανό να χάσει τις εκλογές. Εμείς λέμε σίγουρα δεν βγάνει Πρόεδρο Δημοκρατίας και θα χάσει τις εκλογές. Και μαζί με την ήττα του, αποθανέτω η ψυχή μου με τον Ολοφίνο, λέμε αυτά που λέει για φόβο, για τρόμο, για ευρώ, για τράπεζες, καταθέσεις που λένε κλπ. Είναι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να βουλιάξει τη χώρα. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Το είπαν και το 2012. Έπιασε σε έναν κόσμο τότε. Δεν θα πιάσει τώρα, κυρία Χατζηνικολάου, γιατί παρεμβλήθηκαν 2,5 χρόνια σκληρών μνημονιακών πολιτικών και τις πλήρωσε στο πετσί του ελληνικός λαός, ακόμα και με δίμευση σταδιακή του σπιτιού του με την επιβολή του ένφια στην ακίνητη περιουσία. Εσείς θα δεν το θα καταργήσετε. Έχουμε πει βεβαίως ότι θα το καταργήσουμε και είναι δέσμευσή μας και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ άκουσα από πολλά στελέχη σας να μιλούν για φόρο περιουσίας. Για φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ναι. Έχουμε πει και μάλιστα. Μόνο ακίνητης ή συνολικά? Όχι συνολικά. Δεν μπορείς. Το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο είναι χρήσιμο πάντα εργαλείο για να ξέρεις τι περιουσιακά στοιχεία έχει ο καθένας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όταν κάνεις φορολογία, κάνεις επί εισοδημάτων, επί εσόδων που έχεις από την περιουσία σου. Όχι από την ίδια. Όχι επί ήδη φορολογημένης περιουσίας. Ο μόνος φόρος. Σας που... ρωτώ, διότι κύριε Στρατούλη, αυτό το έθεσε και η Τρόικα τελευταία. Ζητά δηλαδή να φορολογηθούν οι ήδη φορολογημένες περιουσίες. Ναι, και κακώς το έθεσε. Εσείς αυτό. Και ήδη φορολογημένες και με εισοδήματα μάλιστα, ειδικά στα φτωχά και μεσαία στρώματα, που είναι από ταμιεύσεις ετών, που είναι από μισθούς τους, που είναι από έσοδα από τα μαγαζιά τους, τα οποία έχουν φορολογηθεί. Αυτό που σας είπα, ότι δεν φορολογείται η περιουσία. Φορολογείται το εισόδημα που έχεις από περιουσία και από τη δουλειά σου. Καθαρά πράγματα, καθαρή λογαριασμοί. Και τον ένφια είπαμε, θα τον καταργήσουμε. Μόνο στην πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία θα παραμείνει ένας φόρος ακίνητης περιουσίας. Το έχουμε πει καθαρά, το είπαμε και στη ΔΕΘ και το λέμε κάθε μέρα. Τώρα, τα καταργείτε όμως όλα αυτά με μεγάλη ευκολία. Δεν, όχι με μεγάλη και ευκολία. Το θέμα είναι όχι. Ότι την ίδια στιγμή που τα καταργείτε, δηλαδή μειώνετε τα έσοδα, την ίδια στιγμή λέτε 12,5 δις στην κοινωνία. Θα πάω αμέσως εκεί. Κύριε Χατζηνικολάου, από πού θα έρθουν τα λεφτά? Μισό που επιμένω με το κλίμα του φόβου. Κοιτάξτε, σας λέω το 12. Τότε ο Σαμαράς, κυρίως ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, αλλά κυρίως ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία είχαν πει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες: αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πάρουν τα σπίτια, θα σας πάρουν τις καταθέσεις από τις τράπεζες. Μάλιστα, είχαν πει ότι εγώ προσωπικά θα πάρω τις καταθέσεις από τις τράπεζες. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Και διάφορα άλλα κακά. Όλα τα κακά του κόσμου. Κύριε Χατζηνικολάου, ο ελληνικός λαός γιατί να φοβηθεί, αφού αυτά τα έπαθε με κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Δεν του δίμευσαν το σπίτι, τα σπίτια, σταδιακά με τον ένφια, το φόρο ακίνητης περιουσίας? Δεν του πήραν τα λεφτά από τις καταθέσεις που πάνω από 1.500 ευρώ το 25% κατάσχεται, ή τον ανάγκασαν να πάρει τα λεφτά του από καταθέσεις για να πληρώσει τον ένφια, τους φόρους, την έκτακτη εισφορά, τους φόρους πολυτελείας στα αυτοκίνητα και μια σειρά πράγματα? Ό,τι είπαν στον κόσμο ότι θα πάθει αν έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, τα έκαναν αυτοί που τα είπαν. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τα 2,5 χρόνια. Άρα γιατί να φοβηθεί ο λαός όταν έχει υποστεί αυτή τη μεγάλη λαϊλασία τα 2,5 χρόνια? Τρίτο. Ήθελα, ρωτήσατε πάρα πολύ έντονα, γιατί ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να επισπεύσει τις προεδρικές εκλογές και κυρίως γιατί χρησιμοποιεί το κλίμα του φόβου. Εμείς έχουμε την εξής γνώμη, ότι χρησιμοποιεί το κλίμα του φόβου και του τρόμου των πολιτών, πρώτο, για να κρύψει τα νέα μέτρα που θα πάρει μετά τις εκλογές, από 15-20 χρόνια να πάρει στην κατώτατη σύνταξη, πάγωμα συντάξεων, το 16-17, κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για γυναίκες με παιδιά, για αμαία, για βαριά και ανθυγινά, μείωση της κατώτατης σύνταξης στα 323 ευρώ από 486, συρρήκνωση προνοιακών επιδομάτων, μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και μια σειρά τέτοια πράγματα. Και δεύτερο, θέλει να κρύψει
με το κλίμα αυτό του φόβου τις συνέπειες των πολιτικών των μνημονίων, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή ότι τριπλασίασαν την ανεργία τα χρόνια των μνημονίων και ιδιαίτερα τα 2,5 χρόνια. Δηλαδή ότι έφτασαν τους στοχούς σε 6,5 εκατομμύρια. Δηλαδή ότι το δημόσιο χρέος παρά τις θυσίες 63 δισεκατομμυρίων του ελληνικού λαού έφτασε στο 175,1 από 129% του ΑΕΠ που ήταν όταν μας βάλαν στο μνημόνιο. Ότι χάθηκε από το ΑΕΠ της χώρας, η χώρα παρήγαγε πλούτο 231 δις το 2009 και τώρα παράγει 182 δις. Χάθηκαν 50 δισεκατομμύρια. Αυτά θέλει να κρύψει. Και τελειώνω με τα 12,5 δις. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είπαμε και συγκεκριμένα τι θα κάνουμε και πόσο κάνει και πού θα τα βρούμε. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί ο καθένας να έχει τις αμφιβολίες του, την αντιπαράθεση του κλπ. Και το είπαμε, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είπαμε ότι είναι άμεσα μέτρα. Το πρώτο μέρος του προγράμματός μας. Δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, είπαμε ότι θα δώσουμε ηλεκτρικό ρεύμα 300 κιλοβατόρες το μήνα δωρεάν σε 300.000 νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, είναι παράδοξο αυτό. Είναι εξτρεμιστικό, είναι ακραίο αυτό να καλύψει αυτή την ανάγκη. Είπαμε ότι θα δώσουμε κουπόνια σύντησης για να τρώνε 300.000 οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή δεν είναι κοινωνική ανάγκη άμεση που πρέπει να καλύψουμε. Είπαμε ότι θα δώσουμε δυνατότητα στέγασης σε 30.000 αστέγους. Δεν είναι κοινωνική ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή. Είπαμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανασφάλιστους, στους φτωχούς και τους ανέργους. Είπαμε δωρεάν μετακίνηση στους ανέργους και στους φτωχούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είπαμε επαναφορά του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο ήταν το Μάρτιο του 2011 για να έχουν δυνατότητα να παίρνουν και να ζεσταίνονται και να μην κρυώνουν οι οικογένειες. Δηλαδή αυτά είπαμε επαναφορά της 13ης σύνταξης του δώρου των Χριστουγέννων. Είπαμε χρειάζονται 11,3 δις, είπαμε 12 δις πώς θα τα βρούμε, το είπαμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ένα μέρος και από την ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πώς θα πάρετε τα λεφτά, με ποιο τρόπο? Έχουμε, κοιτάξτε, για να ρυθμίσεις τα κόκκινα δάνεια, από ό,τι ξέρετε μάλλον, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα χρήματα τα οποία δόθηκαν, τα 50 δις, ήταν για την στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Ναι. Αυτό δεν ήταν. Δόθηκαν 39 δις για την ανακεφαλαιοποίηση. Σύμφωνο. Έχουν μείνει 11,4 δις. Το να χρησιμοποιήσεις ένα τμήμα από, το ταμείο, από τα χρήματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να ρυθμίσεις, να στηρίξεις μια ρύθμιση στα κόκκινα δάνεια νοικοκυριών, επιχειρήσεων κλπ. Προς τις τράπεζες, αυτό είναι και προς στήριξη και εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Δεν είναι μόνο κοινωνική ανάσα. Δεν είναι κοινωνικά δικαιομέτρο, γιατί θα ξεκαθαρίσει και το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών από δάνεια που ενδεχομένως ή ολόκληρα ή ένα μέρος τους δεν θα το πάρει ποτέ. Έτσι το είχαμε αιτιολογήσει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε πει τον τρόπο. Μπορεί να δεχτούμε την κριτική και από εσάς και από τον καθένα για τον τρόπο που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Είχαμε πει 3 δισεκατομμύρια από την πάταξη φοροδιαφυγής λαθρεμπορίου, μόνο αν διαβάσετε τι λένε ο κύριος Νικολούδης, ο κύριος Ρακιτζής, ο κύριος Σούρλας, αυτοί που είναι υπεύθυνοι σε αρμόδιες επιτροπές, ανεξάρτητες επιτροπές, το τι δυνατότητες υπάρχουν να βρεθούν χρήματα από το λαθρεμπόριο, να φορολογηθούν οι offshore εταιρείες, να ελεγχθούν και να φορολογηθούν, να αξιοποιηθούν οι λίστες Λαγκάρντ, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν μπήκε σχεδόν ευρώ μέσα. Από όλους αυτούς οι οποίοι την ώρα που πίναγε ο ελληνικός λαός και υπέφερε έκαναν πάρτι με τα λεφτά που έβγαζαν στο εξωτερικό. Έχουμε περιγράψει αυτόν τον τρόπο, αλλά καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα που να έχουμε φτωχούς, εξαθλιωμένους, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν να ζεσταθούν, που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε ανέργους, νέα παιδιά και να μην έχουν ένα ευρώ να κατέβουν με το μέσο μαζικής μεταφοράς στο κέντρο της Αθήνας να δώσουν το βιογραφικό τους. Δεν μπορεί να το έχουμε αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Άρα, όταν θες να καλύψεις άμεσες κοινωνικές ανάγκες, δεν μιλάς κυρίως για νούμερα και λογιστικά. Μιλάς για ανθρώπινες ζωές. Και αυτό θέλουμε να φέρουμε εμείς στην πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου. Τις ανθρώπινες